Hi, Jesus. 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 Prova, prova, il Brexit. Posto parlare de más dígitos, Tomás Carina, está ocho en Yamaí. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ σε που ήρθες. Αν και καθυστέρησε, δεν πειράζει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους φίλους μας που περιμένουν την Τώρα Στράκης να έρθει σήμερα. Δύο να μανικοθείτε και να με δέ. Να φτιάξουμε την πίτα μας. Να βάλουμε τις ποδιές, έχουμε τζογάμπια, είμαστε εξοπλισμένοι. Να μου ανησυχείς. Βογάλια εντάξει. Ένα είναι και να βάλεις εσύ. Να βάλω εγώ, με να ανησυχείς. Εντάξει. Μαζευτείτε, μαζευτείτε. Εντάξει, σας το live με την αγαπημένη μου Ντόρις Κυριακίδου. Να φτιάξει κοτόπιτα σήμερα. Ναι, γεια μου. Ο Θεός να μας αξιώσει. Δεν θα καταφέρει νομίζω. Να μου πουλάει. Δεν θα καταφέρει για να φάω. Όχι, όχι, να τα καταφέρεις. Έχω έτοιμα, οπότε κάτι είναι να κάνω κι εσύ. Λοιπόν, να δείξουμε τη ζύμη μας πρώτα. Να δεις ποτά για να σε... Ό,τι θέλεις. Ναι, με πειράζει. Να βάλω τα γάντια μου. Θα φτιάξουμε κοτόπιτα με μπεσαμέλ. Πώς σου φαίνεται? Ιδέα υπέροχη. Η όρεξη μου αληθεί. Οκ. Αν δεν καταφέρεις, μην ανησυχείς. Τι βάλουμε εδώ? Θα βάλουμε... Θα την κάνουμε με το γιαούρτι, αυτήν τη ζύμη. Θέλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Πάλι με το μάτι. Ναι, αλλά δυο δόσεις. Δεν φτιάμε το μάτι. Ξέρει, τέλειωσε. Πόσα χρόνια. Μα τι ωραία, είπε να ζεσίες οι πόπες, τώρα φύγα χίτσι. Να σου ζητήσουν τα παιδιά σου, είναι ευγενικά, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι, μπράβο σου. Έτσι σε, είναι ζούλους μας. Θα βάλουμε ένα λίγο. Είμαστε μαλάες, δεν μπορούμε για τα παιδιά μας. Για ποιον να μπορούμε. Χάσαμε το νερό. Σας, μπορείτε να χρειαστείτε. Να βάλουμε χλιαρό. Ναι, ναι. Λίγο θέλουμε νερό, αν χρειαστείς, μόνο να το με το γιαούρτι εγώ. Ναι, τώρα... Εβάλαμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Οκ. Εγώ κατάλαβα, παιδιά, ότι είναι λίγο λιγότερο από το μισό. Ναι, 400 τούτο. Γι' αυτό είπα 200. Ναι, αλλά αν το δουν το 400 γραμμάρια, ναι, να καταλάβουν πόσο μισό λείπει. 200. Θέλουμε ένα αλεύρι. Και όμως είναι 3 ποτήρια. Θέλει να δυο δοσολογία είναι το ορισμό. Παιδιά, θέλω δοσολογία, γιατί αφού είμαι ανίδε. Και αφού το μάτι μου έγκω στη φορώ σε διαστερά, να κάνω. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, δεν βάλουμε μαγιά σε βρίζι. Ναι. Οκ. Ναι, δοκιμάσα την και άρεσε μου, οπότε είναι μια χαρά. Και αλάτι. Θέλουμε έναν κουταλάκι του γλυκού. Η γιαγιά μου λέει μια δρατσιά ανάλα με στο φαΐ. Μια τσιμπιά, ναι. Μια δρατσιά, ό,τι πεις. Και αρχίζουμε να το ζυμώνουμε. Μάλιστα. Τα χέρια μου είναι πλημμένα, θέλεις να είναι κάτω τόσο εγώ. Καλό. Να σε βάλω να ανοίξεις φύλλο. Αφού άρχισες να έρθεις. Εντάξει να με δοκιμάσω και να αρχίν του Κωνσταντινίου. Χαίρομαι να παίζω. Όχι, χαίρομαι κι εγώ. Η αισθήση του ότι παίζω τώρα. Ναι, αφού η ζύμη είναι παιχνίδι, είναι η αλήθεια είναι. Ναι, παίζουμε κουμέρες. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα και μας βλέπουν. Καλημέρα. Εδώ στο YouTube φτιάχνουμε τη ζύμη για την κοτόπιτα, να πούμε. Ναι, για να βλέπουν, κατεβάσα το για να βλέπουν την μας. Λοιπόν, τώρα θα μπει η Ντόρις να μου πει πώς το βλέπει, πώς της φαίνεται τώρα. Έτσι, το βλέπω εδώ λίγο να λέει. Και γι' αυτό που σου το άφηκα να το ζυμώσεις. Ωραία, άρα, για να ξέρω εγώ αν αποφασίσω καμιά φορά. Βέβαια. Μισό γιαούρτι. 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια του 400, περίπου μισό. Ναι. Ένα κουταλάκι baking powder. Ένα κουταλάκι άλας. Και 2,5 ποτήρια αλεύρι. Okay. Να σας πω, κάθε αλεύρι τραβά διαφορετικά τα υγρά. Αλεύρι οπότε, για όλες τις χρήσεις. Μπορείτε να βάλετε φαρίνα, χωριάτικο, ό,τι έχετε. Ναι. Λοιπόν, και... Ζυμώνουμε το καλά. Το καλά είναι τούτο. Είναι πολλά καλά. Τούτο. Μπράβο σου. Έχεις το.
Που μου λάλλεις εσύ αν είδαι. Το είμαι. Ναι. Ξέρω. Πέντε η πετερά με έχει τη δόση μου. Μαζί σου. Αυτή την ημέρα πρέπει να είμαι μωρά, δηλαδή πιάστε λίγο κάμερα, άνοιξε ένα, πάρτε στα αριστερά, να τα πιανίσει. Δηλαδή, εντάξει, όλοι είναι υπέροχοι πολύ. Είναι υπέροχοι, αλλά σου λέει αφού είναι αλληλή, ποιος που να μάθει. Εγώ είχα σάσω 20 πλάσματα, αλλά μένα φάσμε στις πιτσούες του. Νομίζω ότι αυτή η ψήφιση γίνεται. Μπράβο σου. Έκαμε μου το τέλειο. Το πιάνει του Παναγάδα. Έγινε το ζυμαράκι μα με τόσο εύκολα υλικά. Είδε το ορισμό, την ευκολία. Έλεγα την πρώτη φορά και θέλω να ξανάρθει να κάνουμε ένα άλλη ζύμη. Ναι, αφού είναι. Να λέμε την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι. Αν σου είχα παραπάνω το με γιαούρτι. Ναι. Και η γεύση τη είναι πιο ωραία. Έχω στο φούρνο να ετοιμαστεί σε λίγο. Ναι, αλλά νιώθω το φούρνο ότι είναι πιο μαλακό. Πιο μαλακό. Ναι, πιο. Χαίρομαι. Αυτό είναι η ιδέα μου. Όχι, γίνεται πιο άφρατη ζύμη με το γιαούρτι. Είδε. Η αλήθεια να λέγεται, βέβαια. Πε μας τίποτε για σένα, Αντώρης μου. Τι να πω, εγώ γραφτήσαμε πρόβλες για το έργο Χάρολ και Μον. Ναι, είδα το στο Facebook από σας. Ναι, είμαστε 9 άτομα. 8 καταπληκτικοί ηθοποιοί που τελειώσαμε αυτούς τους διπλούς ρόλους. Έχουμε μουσική ζωντανή επί σκηνής και τραγωδί ζωντανό, live. Είναι κωμωδία που είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ναι, την παίζουμε 7 είναι η πρεμιέρα μας Μαΐου. Στο Μασκαρίνι, στα Ρατσά. Α, πολύ ωραία. Η ώρα 8 το βράδυ. Θέλω να το βάλω αργά γιατί. Όχι, 8 είναι πολύ καλά. Ναι, αν το βάλουμε 8.30 και ο κόσμο στην Κύπρο περιμένει να γίνει 8.30 για να φύγουν σπίτι του. Οπότε γίνεται 9, νομίζω ότι ελάχιστο θα πει. Όχι, είναι μια χαρά. Πολλά καλά. Οπότε καλύτερα να ξέρουμε με το ράδιο 8. Ναι, μια χαρά. 7 και 8 και, πόσο... και 9 Μαΐου. Ναι. Πόσο διάρκει, α πούμε. Τούτο δεν μπορώ να σα το πω προ το παρόν. Διότι ακόμα ένα χρονομετρήσουμε. Α, και... ναι, ξέρουμε το έργο, γράφει τι, αλλά δεν ξέρουμε εμεί θα αποφασίσουμε να είναι. Ναι. Είναι με αφαιρετικό σκηνικό, δεν έχουμε καθόλου σκηνικό, παιδιά. Είναι να ταξιδέψει ο μόνος σας και να γελάσετε εσείς, να αποφασίσετε εσείς. Τούτη την ελεύθερη βούληση που λαλούσαμε, θα τη χρησιμοποιήσουμε εις το χώρο μας, εις το θέατρο, μαθαίνοντας, γελώντας και αποκτώντας την δική μας φαντασία. Ένα δέντρο μπορεί να είναι μια σκαλίτσα. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι και δέντρο. Εγώ είδα το ίδιο μπροστά μου. Μα τι ωραία που τα λες. Γιατί πρέπει να είναι δέντρο. Ναι. Γιατί να μην είναι μια σκάλα. Επειδή είναι θέατρο. Είναι ξεπερασμένα. Όχι ξεπερασμένα. Είναι μια, κάποιες τακτικές. Ναι. Το ότι αφαιράς πράγματα όμως και αφήνεις τον νου του ανθρώπου όπως διαβάζει ένα βιβλίο και από μόνος του αποφασίζει τι συναισθήματα θα αναπτύξει. Κάποιοι μπορεί να πούσουν ότι δεν μπορώ να πιάσω το βιβλίο, κάποιοι μπορεί να πούσουν ότι αρέσει μου πάρα πολύ το βιβλίο. Τι σημαίνει συναισθήματα, βάλει με ένα σκεφτό πρόβλημα. Τι ζήμε, ερευνώ πάρα κάτω. Δεν είναι τίποτα. Να φύγουμε τον κόσμο να με μαθαίνει, εγώ δεν κάνω μαζί μα όσα λέμε. Έστω. Τουλάχιστον να μαθαίνουμε τι κάνει. Αλλά είναι κομμωδία. Ναι, χαίρομαι που είναι κομμωδία, τούτο που ήταν να πω εγώ. Διότι θέλουμε να γελούμε, ρε παιδί μου. Ναι, κάνει. Πόσο να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι και τα λοιπά. Αυτό είναι πιο μεγάλο. Αυτό είναι το έτοιμο, ναι, γιατί το αφήκουμε να ξεκουραστεί του. Ναι, ο ύπνος που είπαμε. Ναι, ο ύπνος. Πρέπει να κεντροδίσουμε. Και σε βάζεις το μενάιλο. Ναι, με βράνινη ή με μια πετσέτα. Και με έναν ευκολία έτσι, ας πούμε. Έχει κοπέλες που προτιμούν την μία μπηγιά μας, με την πετσέτα. Έτσι μου έγινε η πετσέτα, αλλά και η γιαγιά μου. Τι να βάλεις την ψυχή της, που το έβαλε στην κούπα. Αλλά ξέρεις, έκαναν μια σκάφη. Έκαναν πολύ. Ναι, πολύ μαγιά. Και αφήνα το να τσιμηθεί, να ξεκουραστεί και μια μαγιά να τσιμηθεί. Ναι, για να μην παίρνει αέρας. Α, γι' αυτό το βάλεις με σατανά, υπάρχει λογική. Γιατί δεν παίρνει αέρας. Οκ. Καλό. Όλοι έχουν τη λογική τους, παιδιά. Δηλαδή, άμα χρησιμοποιούμε... Είδες τι ωραία που ανοίγει. Ναι, μα ξεκουραστεί, η ζύμη μας είναι καλύτερα. Ο λόγος είναι.
Έχω σου πλάστη να το ανοίξεις για να κάνουμε το ένα φύλλο. Θα κάνουμε... Θα βάλω λίγο ένα λεπτό, έτσι. Ναι, μπράβο, είσαι στοιχείο. Άντε να σου αφήνει δουλειά σου. Ναι, εγώ έμεινα στο δέντρο που μας είπες να σου πω την αλήθεια. Άρεσε μου, σημαίνει... Άρεσε μου πολλά η ιδέα με το δέντρο. Όχι μόνο το δέντρο. Εννοώ, ο τρόπος που μας το εξήγησε. Ναι, θα είναι ένα αθαιρετικό σκηνικό και θα αναγκάσει τον κόσμο να προβληματιστεί. Δεν, του λέει ένα ανέβα στο δέντρο, ημώς. Και του λέει 80 χρόνια ημώς. Θα κόψω τα μαλλιά μου, παιδιά, και θα τα κάνω κάτασπρα. Κάτασπρα. Mm-hmm. Αλλά αυτές είναι, αυτό είναι το θέατρο. Mm-hmm. Οι θυσίες του θέατρο είναι αυτές. Έτσι. Αλλάζεις. Σκέλνει την Ντόρις και μπαίνει ημώς. Wow. Αυτό είναι το θέατρο. Mm-hmm. Αν είναι για να παίζουμε τον εαυτό μας συνέχεια για να φορούμε τα ίδια. Ναι. Ένα να δούμε και κάτι άλλο. Ένα όπως τις τσούρες που ξαναφέρνουν το θα εμείς. Ωραία. Πάντως σε δεξιγάς μας τα ωραία. Λοιπόν, είναι ξεδαμένο που κάνουμε. Ναι, έλα να τα κάνουμε. Να ισώσω. Μια χαρά θέλει να ισώσω, είναι ισώσω, είναι στο ταξί. Λοιπόν, κοίτα μου, ανοίγουμε το φίλο μας, παιδιά, και μπαίνουμε στο ταξί. Τι έμορφα. Να το ισώσουμε ένα κοντά μου. Τούτο. Προσπαθούμε να πιάμε όλο το ταψάκι. Ότι περισσέψει το κόβουμε. Α, εν του τυρίζει να γίνει πιο βασί. Το που πάνω λίγο τυρίζει. Στο θέλω να χοντρή πίτα για να την ευχαριστούμαστε που λέμε. Εντάξει, τι εδώ. Να το κόψουμε. Τι εννοώ. Να το κόψουμε να έρθει ίσα ίσα. Μην ανησυχείς, να το πάμε ωραίο. Ναι, εσύ... για μένα μην πετάσουμε πράγματα. Όχι, όχι, μην πετάσουμε τίποτε. Πεινάζει, oh. Όχι, καλέ, τίποτε δεν πετάσουμε. Απλά κάνουμε την πιο όμορφη την πίτα μας. Και φυλάουμε τη στο θάλαμο όταν μας μείνει. Αν μας μείνει, μπαίνει στο θάλαμο το ζυμάρι. Νομίζω. Ναι, εντάξει. Λέμε σε περίπτωση που μείνει. Μπαίνει στο θάλαμο. Ναι. Φυλούμε τρυπίτσες αυτά. Νομίζω να το δείξεις, ναι. Ότι έγινε ένα. Αυτό είναι. Έγινε ένα. Ναι. Εδώ κατεβάζουμε το για να μας βλέπω. Ναι. Θα βάλουμε τη γέννησή μας που φτιάξαμε πρωί-πρωί. Είναι Νοέλη Πενιντόρης, το ξαναλέμε. Εγώ ήμουν την πρόβα, εξαχολήσα τους. Λοιπόν, αυτή είναι η γέννηση. Πες μου τι έχει μέσα. Σίγουρα κοτόπουλο. Σίγουρα έχει κοτόπουλο. Έχει άλλο. Μανιτάρια, βλέπεις κάπου μανιτάρια. Βλέπω μανιτάρια, το θέμα είναι κύριε που έμεινε. Μπατροσή. Όχι, σαν η κόρη μου είναι αλλεργική. Σημαίνει, εντάξει καλέ. Ναι, μπορούμε να τα παραλείψουμε. Αν μπράβο, το μπράβο. Βάζουμε κρεμμυδάκι, βάζω μανιτάρι, βάζω κοτόπουλο. Πρώτα το έβρασα το κοτόπουλο και μετά η κασάνισα τα μαζί με το μανιτάρι και το κρεμμύδι. Ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο, βεβαίως. Και δυόσμα. Και αλάτι. Εντάξει. Αυτά. Το θέμα είναι ότι όσοι μπορούν να αποφύγουν το μανιτάρι μας όσοι θέλουν, βεβαίως. Όχι όσοι το θέλουν, όσοι έχουν πρόβλημα. Έχει που δεν τους αρέσει όμως, είναι αλήθεια. Αυτός που πρόβλημα, έχει που δεν τους αρέσει. Ωραία. Μυρίζει ωραία, είναι. Ναι, θες να πεις ένα ό,τι δείξεις. Να βάλουμε από πάνω όλο φύλλο. Αυτή είναι η κοτοπίτα. Και θα πάω, εγώ βάζω και μπες αμέλο, όσοι θέλουν. Να μην βάλουν την πεσαμέλ. Όσοι έφτασαν. Να το ισώσω όσο μπορώ. Ναι. Ετούτο. Όπως θέλεις, έχω και από την σπάτουλα, όπως σε βολεύει. Πρέπει να πιτέσει παντού, έτσι. Ναι, ναι, πρέπει να πιτέσει παντού, διότι είναι πίτα. Προσπαθώ, παιδιά. Μπράβο. Κάμε την υπομονή μαζί μου. Όχι, είναι πολλά ωραία. Μια χαρά. Εύχομαι. Τώρα εγώ σκέφτομαι και την άλλη συνταγή που να κάνουμε, να μην το ξέρεις. Για, εδώ παιδιά, βλέπετε εδώ. Ευχόμαι να σας αρέσει η όψη του. Εντάξει, εσύ το πούς και σκέφτε, τα φύγα κενά, α. Να το σάσουμε. Ακάστε πιο μέσα. Είναι πάρα πολλά ωραία ζύμη. Να τη φτιάξετε εν τέλεια. Εντάξει, δεν είναι στις 30 ημέρα η συνταγή μας, αλλά είναι σου πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δείξουν. Μπράβο. Ναι, όλοι δεν θέλουν, δεν μπορούν. Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν. Να, στιγμή που δεν θέλουν, δεν θέλουν. Και με το ζόρι, βεβαίως. Αλλά, εντάξει, πώς τετραγωνίζουμε τον κύκλο.
Ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Τα νέα όμως την άλλη δεν τετραγωνίζεται. Κοίτα, απόμαζε. Καλούμε τα πιθανά πιθανά. Κύριε, ελέησον τον κοπέλου. ένα χρειαστό λίγο. Την βοήθεια σου. Εύχομαι. Απάνω, μαμά, μαμά. Εύχομαι. Μα τι ωραίο. Μα να μου αρέσει μου που ποτέ σου δεν μας ρίχνεις. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Να πω την αλήθεια, αν είναι άλλο. Μια χαρά, μια χαρά. Μα γιατί άσε να δηλαδή μια χαρά και βάζε τέλειο, τέλειο. Μα έτσι είναι η ζήμη. Πρέπει να φέρω αυτό κοντά. Εδώ. Για μαζί, όλα. Άλλη τα τόρις που έχω, ξέρω το κουτά. Εγώ ξέρω να πάρεις ποιος είναι να θέλετε. Ναι, εδώ. Και απλώνουμε το σεντονάκι εδώ. Όχι κουβέρτα, σεντονάκι. Κουβέρτα, okay. Ό,τι θέλετε. Σεντονάκι, σεντονάκι, ρε, μου πολλά. Okay. Σεντονάκι. Οχο. Και ζω να ζυμάρει, θα σκέψεις κάτι άλλο. Βέβαια. Μην πέταμε τίποτε, εγώ φυλάω τα στο θάλαμο τα ζυμάρια μου. Και οπότε τα χρειαστώ. Πάρα σε ένα άλλο. Ναι, σε ένα άλλο, okay. Με βράνει. Οκ. Okay. Έχω σε να κάνω καμιά φορά για φυλάξω, αλλά εντάξει, θα με ρωτήσουν να ξέρω. Βέβαια. Φυλάζει. Είδες. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε το ρύζι. Μαθαίνουμε. Βεβαίως. Μαθαίνουμε να τρώμε. Και να τρώμε. Όλα. Να το δουν και φίλοι, φίλες εδώ. Ναι. Ήδη άκρυψε και μου σκομερίζει. Ανάγια μου και νηστεύτω, να μην να κάνω. Θα φάω τα μοζετσιά μαρτία. Γιατί δεν μου πες ότι νηστεύκες να μην κάνουμε. Γιατί να μην κάνουμε. Έτσι, εγώ δεν μπορεί. Σαν ο γιος μου λατρεύει την κοτόπιτα. Λάλε, μάμα, μάμε θέλω κοτόπιτα. Ναι, να θέλεις για μου. Ώστε τσιμπούμε εδώ. Βεβαίως. Ο λόγος να παίρνει αέρα. Να παίρνει αέρα. Ενώ πριν επινήξαμε το στο γαϊλόν, τώρα έρθαμε να πάρει στα νάσα. Σαν τον κορονοϊό, πλοίο του τσιτρελα. Τσιτρελαλού μας. Τι μας εκάμασι, τι μας εκάμασι και ο κόσμος υποφέρει, υποφέρουμε όλοι που γύρω και αρρωστά. Πολλά όμορφη πίτα μας, μα είδες. Θέλω να είσαι παραπάνω τρυπούς, έτσι είναι τη σχολιά, γιατί μου έχετε το διαστήσει. Θέλω να ψηθεί πιο καλά. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Πάμε υπάρχει. Ωραία. Να βγάλουμε την άλλη που το φω. Α, μαν, τι έκαμαμε. Δεν πειράζει μετά. Δεν πέσαμε, κάτι άλλο. It's okay. Διότι... Ξεχάσαμε να βάλουμε την πεσαμέλ μέσα, αλλά εσείς αν θέλετε πάρτε τη. Πού είναι να υπάρχει. Πού είναι να υπάρχει. Μπαίνει το κοτόπουλο μας, μετά η πεσαμέλ και μετά το φίλμο. Ναι. Τώρα την πεσαμέλ εκείνη, τι θα την κάνουμε. Κάτι φάνη να την κάνουμε. Ωραία. Αν υπάρχει κάτι δηλαδή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που είναι στήσιμο. Με την πεσαμέλ, η πεσαμέλ μου είναι στήσιμο. Τι έχει μέσα γάλα. Έχει γάλα να βγω. Α, ούτε. Οκ. Okay. Ναι. Δεν γίνεται να τη φυλάξει. Όχι, να του μαϊρέψω στα μωρά, μου είπαν ότι φυλάξει. Α, δεν φυλάει. Νομίζω ότι φυλάει. Δεν 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 φυλάει. Εύχομαι να κάνεις τις κοτόπιτες και τα όλα τα πράγματα. Wow, παιδιά! Είναι τέλεια! Όχι, τα μειωθιά του να δείτε. Όχι, δεν θα κάνω. Παιδιά, να πείσαμε. Μου σκομυρίζει. Παρόλο, του έχει πεσαμέ. Να την δείξουμε τώρα, να την κόψουμε. Ναι, φαίνεται κάπου για μέ. Αλλά κάθε και φοβούμε να δείξω. Φαίνεται ότι έχει πεσαμέ. Ξαναχάραξες την πριν να την βάλεις μέσα. Ναι, ναι. Τούτα που βλέπεις, χάραξες, δεν την βλέπεις. Να μια σωστή πράξη, πάλι για μένα, ναι. Σου είπα ότι είμαι ανήλαιη. Ναι. Όταν να κάνω κάτι κυριοδόξη κάτι, δεν σκέφτηκα ποτέ μου να το κόψω. Ναι. Και υπάρχει ευκολία, ενώ μετά βασανίζεις ένα μακαρονιά το φούρνο. Εντάξει, ψυχολογικά. Αν δεν τα χαράξεις, ναι, ναι. Θα έχεις τη δυσκολία που έχω εγώ, ας πούμε αυτό το πρόβλημα κομμάτι. Πολλά έξυπνο το πράγμα. Τέλο πάντων, αγαπητέ μου, γεννήθηκε, δεν το ταλέντο σου. Κατάλαβε. Είναι αριστούργημα. Είναι αριστούργημα. Κρίμα μου μπορεί να φάει η πόρη μου. Ωραία.
Εμπειράζει, θα φάει ο γιος. Δεν θέλω να σου πολλά πράγματα μέσα. Κάποτε πατούμε την, είναι. Εμπειράζει, τώρα το θέμα είναι που τη βάλουμε. Βάλουμε το ξανά πίσω. Ποιο. Τι να το βάλουμε πίσω. Ω, ελάχιστο. Θα φάω δοκιμασία. Ω. Εντάξει, να το πάρεις. Θα το βάλω, πάλι ένα να φάει. Ο γιος σου, ο Μαριός. Ναι, το Μαριού. Η κόρη σου. Έλλη. Ναι, 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 μπράβο. Σου ζήσουν να τους χαίρεσαι. Και εσύ, αγάπη μου. Ο σύζυγος, φαντάζομαι, ένιστευκη. Κυριάκος. Κυριάκος. Μπούλης. 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 Ένιστευκη να φάει και εκείνος. Είδες, πουλήσαμε την μάνιμα. Ναι. Να φάει ο Μπούλης, να φάει ο Μάριος, γιατί δεν μπορεί να φάει λόγω του. Ναι. Εγώ θα φάω εστερό. Ναι, αρισκήμενη εστία. Ναι. Ναι, αρισκήμενη. Πέραν του θρησκευτικού, πέραν αυτή τη άποψη, αρέσει και μου νιώθω λίγο καθαρίζει. Έτσι μου λέει και ο άντρας μου. Αρέσει και τον άντρας μου. Καθαρίζει. Και βάλει και τέρπιε. Τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου. Βάλει τον τέρπιε. Θέλω να τους τα πεις. Να μην θα σου πω να βάλω τέρπιε. Όχι αγάπες μου. Be free to do anything. Κάνετε ό,τι θέλετε με όλη την ελευθερία. Ναι, βέβαια. Όχι, αστείευμαστε. Θέλεις κάτι άλλο να μας πεις. Δεν κάνει που άρχισες να έρθεις. Ωραία. Να σας πω μια φορά πως έφτιαξα για έναν κανάλι, να μην πω ένα όνομα. Το υποτιθέμενο κινέζικο μου. Α, ή πιάσες συνταγή που έναν κανάλι, εννοείς. Όχι. Πιάσαμε με τηλέφωνο και είπαμε τώρα στον άνθρωπο να μαϊρέψεις και να σε κινηματογραφήσουμε. Άλληστερα λόγω, να φάμε δηλαδή. Άλληστερα λόγω, το πιάστε. Έτσι να το ρίξει, πάμε λάσπωσε. Έτσι γάλισα το κοτόπουλο, όχι ποτά. Εντάξει, κατάφερα τα. Και εγώ άρασα τη σως την έτοιμη. Την έτοιμη τη σως φίλε Σάουερ. Και έτσι να την πω πάνω. Μια χαρά. Και ρωτάμε η κοπέλα. Πώς έφτιαξες την αγή. Δηλαδή, το μυστικό. Το σκοβό. Δύο τα μυστικά μου, όσοι αλήθεια. Ήστερα κατσέβα είναι να φάμε και καμπλά με ουγγέλ. Γιάξα. Δεν έχω και πολλά πολλά στον αφαλικό σειρά να σας πω. Αρέσκει μου να την καθαρίζω, να την κερδίζω, να την φρότσι. Καθαρή. Σονάτη, ναι, και μπράβο σου είσαι σονάτη. Προσπάθω με πέντε μωρά, δύσκολο. Κι όμως είναι. Τούτα είναι που μ' αρέσουν εμένα, αρέσει μου παραπάνω να καθαρώ το σπίτι παρά να μαϊρεύω. Αρέσει μου να μαϊρεύουν οι άλλοι. Να τρώω. Θα τα βρίσκω έτοιμα. Απολαμβάνω το. Απολαμβάνω το. Πολλά ωραία. Αφού όχι αγρέτια, εκάμα μου στα κάρκουνα. Δεν το ξαναπούσαμε. Αγρέτια στα κάρκουνα. Τέλεια. Ναι, έκαμε μου ο κουμπάρος μου, μου αυτή είναι η κόρη μου. Ωραία. Ξέρω, αλλά ούτε στο δάμε, στα κάρκουνα. Με αυγό, με λάδι, με τίποτα. Σκέφτομαι. Mm-hmm. Αλλά το λεμόνι θα το δώσουμε. Μετά θέλεις να βάλεις λεμόνι, ναι. Mm-hmm. Του την νηστεία δεν τη σηκώνει και πολλά λάθη πράγματα. Ναι, αν θέλεις να την κάνεις σωστή. Ενώ, ναι, ναι, ναι. Όπως την κάνω... Τετάρτη την Παρασκευή είναι όχι λάδι, φαντάζομαι. Και Δευτέρα. Οι ούλες τις μέρες χωρίς λάδι. Τούτη η νηστεία είναι πιο δύσκολη. Ακόμα. Ναι. Έχει πολλές μεγάλες γυναίκες στην ηλικία μου που εμάθαν από τους γονείς τους τέλος πάντων, επήραν όλα αυτά ή από τους ιερείς του πάση να μην τρώνε ό,τι λάδι. Καθόλου, καθόλου. Με αυτό είναι ότι θέλει να σε πιέσει για να δει. Ναι, πόσο έχεις αυτοέλεγχο. Πόσο λέει. Έτσι, εμείς στο θέατρο έχουμε πάρα πολύ αυτοέλεγχο. Δηλαδή το θέατρο με βοήθησε με έναν στέψο, μου έφερε γελίο, αλλά λόγω του ότι υπάρχει τόσο έλεγχο που είχαμε και μια γραμμή, δεν είχε ούτε ποτέ, ούτε πολλά. Ναι. Τέλος. Ναι, η μόνη που κάνουμε τόσο είναι μια ογδοντάρα. Η οποία ενώ λέω χαρά, και κάνουμε τον μητσί που 18 χρόνων που μες στη συνήθεια του μέσα σε θλίψη, με ένα σε... Ναυτή που είναι η κατάσταση. Να ζωντανεύσει. Άρα, όταν απαιτεί ο ρόλος κάποια πράγματα και εσύ πρέπει να κρατήσεις μια γραμμή αυστηρά όπως το διαδίκτυο σου και μετά να το δουλέψεις να γίνει δικό σου βίωμα, το ίδιο είναι και τούτο. Mm-hmm. Άρα, τι σημαίνει ότι είναι τελετές που κάνουμε τελικά. Mm-hmm. Είτε στην εκκλησία αν πάει, είναι μια τελετή,
ούτε το θέατρο είναι μια άλλου είδου τελετή. Κάνουμε διάφορε τελετέ στη ζωή μα. Μα τι ωραία που μα τα λέει, το βρίσκει. Εν τω μεταξύ, πιστεύει και λέει τα νιώθει τα, α πούμε. Γι' αυτό. Μα νομίζω που... ξέρω με όλη την ώρα. Ναι, μην βλέπω. Γιατί μάθαινε κι εγώ. Ναι, είναι ωραία, και, είναι ωραία να πιένετε σε θεατρικά εργαστήρια, ναι, και για μεγάλους και για μικρούς. Και για μωρά, καλό. Ναι, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν θεατρικά εργαστήρια. Τα παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ γιατί απελευθερώνουν πάρα πολλές τοξικές καταστάσεις που μέσα τους. Mm-hmm. Έμαθα και εγώ τη λέξη τοξική, τοξική. Πέτσε η τέκλα, έμαθα τη. Αλλά εντάξει, ενώ ότι απελευθερώνουν πάρα πολλά συσσωρευμένα, γιατί, ναι, δηλαδή τα μωράντια που τα τσίγελτε, ναι, 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 συσσωρεύουν, γιατί μου είπε να πράσουμε να μην το κάνω, γιατί μου είπε η μάμα μου να μην το κάνω, γιατί μου θυμώσε, ναι, γιατί μου είπε η γιαγιά έτσι, γιατί μου και το παιδάκι δεν με αγαπά, γιατί με έσπρωξε, ναι, όλα αυτά τα γιατί έχασα τη γιαγιά μου, ναι. Έτυχε μου σαν θετικό εργαστήρι που έχασε τη γιαγιά μου το ένα κοριτσάκι και αρχίσαμε με τις ασκήσεις μας και έβλεπα το παρακολούθουν το. Χωρίς να στοχεύσω, ναι, 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 και να νιώσω το μωρό, ναι, όλα. Ναι, ναι. Και ξαφνικά είπαμε σήμερα να κάνουμε μια τεχνική, να μάθουμε να κλαίμε. Θα κοιτάμε στο βάθος έτσι, μακριά, μακριά, μονότομα. Και πολύ ώρα, μέχρι να τρέξει το δάκτυλο της. Και φορείς το ξεσπά το μωρό, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, σε ένα κλάμα. Και στέλνει το δεχάτο, μάνα μου, στην αγκαλιά, με ποιο θα είναι εμάς που μπει. Εντάξει, αγαπημένο. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, μωρό μου. Έκλαινε, έκλαινε, έκλαινε. Έφερε. Άρτι, υπάρχει θεραπευτική τρόπη μέσα στο θέατρο. Έτσι, μόνο πάω για μέσα σαν κλαμαρίζω. Μπράβο, ναι. Οι ανάσες. Ένα... Οι ανάσες που μας λαλούν τώρα με τα ψυχόνα και τα λοιπά και τα λοιπά για να αναπνέουμε. Η ανάσες θέλει τη ζωή μας. Mm-hmm. Τα πάντα. Ναι. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει να αναπνεύσει ουσιαστικά σωστά, ναι, παίρνει μισή ενέργεια. Ναι. Πρέπει να βάλεις λίγο μέσα στην κοιλιά σου και να αρχίσεις να παίρνεις τον αέρα. Mm-hmm. Βρίσκεται τούτο και λεπτό. Και μπορεί να κάνεις ένα διάλογο τόσο, ένα μονόλογο τόσο, μία ανάσα. Mm-hmm. Μία διαφορετική, ναι. Μπράβο, έχει και το θέατρο τα δικά του, τα όμορφα. Βεβαίως. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω κακά στο θέατρο. Ναι, ναι, ναι. Αν οι άνθρωποι δημιουργούν κακά, ένα άλλο καμένα γέλιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ίδιο το θέατρο, όχι, δεν έχει. Ένα αγάπη νομίζω το θέατρο. Ναι. Πολλά, όπως είναι έτσι η κουζίνα, όπως είναι έτσι ο γυμναστής, όπως είναι έτσι οποιοσδήποτε άνθρωπος, οποιαδήποτε δουλειά κάνει. Αν με την αγαπά, είναι καλό για λόγους. Βέβαια. Αν δεν την αγαπά, το κάνουμε με το ζόρι, γιατί σήμερα καταντήσαν τα παιδιά μας να πηγαίνουν να βρεθούν κάπου με το ζόρι. Εντάξει, για μην δημιουργούνται άλλες καταστάσεις σε πιο μεγάλες ηλικίες που πάλι το θέατρο μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, μαθαίνει να αγαπά τη δημιουργία του, ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι. Και σιγά σιγά αρχίζει το μωρό και απελευθερώνεται και λέει, οκ, είμαι 22 χρονών και πιέδαμε, αντίτσαμε. Αλλά όταν αρχίζω να το αγαπώ τούτο, να μου λόγει πίσω, ναι, αγάπη. Έτσι. Ναι. Ενώ όταν το μισήσω, να το έτσι. Μπράβο, ναι. Έτσι, εντάξει, είπαμε και για το περιβάλλον. Αν και το περιβάλλον δεν βοηθά, ναι, είτε στη δουλειά, είτε στην οικογένεια, είτε οπουδήποτε, αλλά να παίρνετε τα μωρούθια σας, να κάνουμε θεατρικά εργαστήρια, είσαι πολλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εύχομαι να επήρετε που μας κάτι. Είπε πάρα πολλά ωραία πράγματα οι ντόρες μας. Εύχομαι να τα. Ναι. Και το ότι κάνει θέατρο με χιούμορ, με κομμωδία. Με κομμωδία είναι πολλά σημαντικό. Και να πολλά κάνουμε... άτομα, παιδιά. Εύχομαι να μας τη στηρίξετε. Ναι. Στο Μασκαλίνι είναι 7, 8, 9 Μαΐου η ώρα 8 το βράδυ. Ήδη έβαλα στο Facebook, αλλά δεν ρωτήσω. Να κάνουμε και κοινοποιήσεις. Μπορεί να το πει ο ένας με τον άλλο. Ναι, απλά επειδή είμαστε 9 πλάσματα, μαζί με το μουσικό μας, 9 πλάσματα επί σκηνής. Σκεφτείτε. Κάνουμε τις πρόβλημες μας χωρίς να πιάσουμε μπακία. Σίγουρα. Μπράβο σε όλους μας. Συγχαρητήρια. Ναι, διότι κάποιοι να βάλουμε ζήνα, κάποιοι άλλοι να βάλουμε. Τέλος πάντων.
Βοηθάω ένα στον άλλο για να φύγει. Έχουμε την εγκοπότρια μας που είναι η Βίκη Ευσταθίου που είναι καταπληκτική. Καταπληκτική μαζί 30 χρόνια. Top. Μέχρι η Eurovision έπαιρνε τη μάμα μου που με την έκαμε την κοτσάκα λίγο τρόπο τα 40. Ναι, είμαι φοβερή. Είναι φοβερή. Γι' αυτό την κάλεσαμε την Βίκη Ευσταθίου. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι να πληρωθούν. Υπάρχει βοηθό σκηνοθέτη, ο Κωνσταντίνο, ο Κυπριανίδη. Υπάρχει ο φωτιστή που θα κάνουμε ένα εξειδικευμένο φωτισμό γιατί αντί να πετύχουμε με σκηνικά σε πράγματα, σε μια κατάσταση δεν είναι ότι αλλάζει εκείνο, αλλάζει και τούτο, εμεί θα πετύχουμε με φω. Γι' αυτό λέγεται. Ναι, το φω είναι η μάνα. Ο λόγο που το ονομάσα φω γιατί υπήρχε το θέατρο τέχνη τη Κύπρου, Έλλη. Και γενικά η ηθοποιός σημαίνει φως, το ξέρω. Ναι, ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά εγώ τη μάμα μου τη βλέπω και σαν μάμα μου ότι ήταν φως. Δηλαδή έβλεπα στα τελευταία της χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, που παίξαμε κιόλας μαζί, έβλεπα ότι με το κοίταζε έτσι κάπου, ας πούμε, στο φως, ήθελα μια λάψη μες στο μάτι της, σαν φως. Απολαμβάνανε κάθε στιγμή. Ναι, και με το χάντι που έφευγε και του λέω τη μάμα μου, ήρεμα. Να γίνει μετάβαση. Ήρεμα, μάμα μου, ήρεμα. Ήρεμα. Να κλαίω. Έγινε ένιωθα το φως σου μέσα μου, λέω πρέπει να βγει έξω. Όπως πλέον είπαμε και τα ώρα. Πρέπει να βγει έξω. Ναι, να μην εσωτερικεύουμε τα συναισθήματα. Ναι, ναι. Αυτό μας βοηθά το θέατρο. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Και η μαγειρική. Εκτονωθείτε. Δημό και χάτε. Ακριβώ. Δώστε τι γειτονίε σα εκτό αν μπορείτε να είστε φεϊτσάλε που. Ναι. Πάλι τον κορονοϊό, τον έντιαμε. Δικαίωμα του. Δεν το κρίνουμε. Αλλά καλά. Να μοιραστούμε την αγάπη, ρε παιδιά. Η αγάπη σκοτώνει οτιδήποτε αρνητικό. Μία, ένας χρονός, μία αλφα γρήφη. Σίγουρα θα ρωτήσω, σίγουρα χάσαμε έναν άνθρωπο, σίγουρα εκλάψαμε. Που του είναι δυνατή να ευλογημένη. Αλλά, ναι, αλλά να είμαστε θετικοί, δηλαδή, τούτο το πράγμα ότι, πώς είναι, γιατί είναι φεύγει, πώς είναι, δεν μου κοντέψεις. Τούτο το πράγμα, αφήστε το, όσο του δίνεται σημασία, μεγαλώνει, διωγώνει, τέτοια. Πλάβετε τα μέτρα. Ο κόσμος αγχώνεται. Κάνω πολλές αναρτήσεις και βάλω ξένους ανθρώπους για να ακούσει που το λέει όσο έχουν επηρεαστεί οι άνθρωποι όσον αφορά την ψυχολογία τους, όσον εταράξε ο νόμος τους. Ναι, ναι, έχει πολλούς. Εντώσαν μας μέτρα, δεν μας έδωσαν λύσεις. Δώστε μας λύσεις και μια λύση είναι οικονομική. Η μεγαλύτερη λύση. Δώσε του κόσμου να φάει. Κανείς να μας περιπέζουν, εμπαστούν. Είναι καλοπηρούχοι όλοι του τύπου εμποκυπάνωση. Ξέρετε τα. Έλα να κοίτα σας τα πω. Να βάλω εγώ για παιδιά, να βάλω για πρόεδρος. Να πιάω κουρπάσια τους φιλοούλους τούτους και να πούμε όλοι σε όλο τη μέσα, όλοι να δείχνουμε. Το κράτος, ο λαός. Ελευθερία, ελεύθερη βούληση. Λεφτά να φάμε όλοι. Νόμος Γκεσάρα. Έτσι άνθρωπος θέλουμε. Ψηφίστε με αν βάλω. Ψηφίστε με αν βάλω, ή άλλως ψοφίστε με που να φύγει. Ευτυχώς που φέρνεις ενέργεια, θετική ενέργεια μπορώ να πω, σε εμένα και στον κόσμο που μας βλέπει. Αν κάνει μάμα ο κόσμος να καλά, είσαι εσύ, την αγορά σου, το άντρα σου. Επίσης, όλος ο κόσμος, μια χαρά. Που την νηστεία που κάνουν έχασε κιλά. Ω, είναι θα τα βάλω, ψούμω. Πού βάλεις κόρη. Πού τα βάλουμε. Πού τα βάλουμε. Πάντοτε, αλλά με τούτη την καραντίνα, εγώ έβαλα 8 κιλά. Επειδή αγωνούμαστε. Εγώ εμπλάστησα μέσα στο ψυγείο του, αλλούσα με πίσω την πόρτα, επειδή δεν καμιά φορά, κανεί. Ούτε λέμε να μασάς. Ρε κουφέκε, ρε κουφέκε. Ό,τι έχει, πάντα. Ό,τι να το. Εντάξει, δικαιολογημένα ο κόσμος έβαλε την κιλά. Μέσα στο σπίτι τι να κάνουμε.
Και για να... Όμως, ο άντρας με πήγαινε και μου βοηθούν στο σπίτι, εγώ γέλου. Αλλά, οκ. Είσαι το δικαίωμα του, κάτι ήξερε. Ναι, πήγαινε στο νομικό ρητός, λέω, οκ. Έσπασα το γουλί μου και χρειάστηκα χείριση, είμαστε στον ένα τον μήνα και ακόμα δεν αποθερπέστηκε η κατάσταση. Όταν δεν μπορώ να βρω. Αλλά, κούτσελα, νέα μόδα περπατήματος, αντί να γίνω το στιγμό του έτσι, λέω, και έτσι, έτσι, λέω. Πάω κι εγώ τα περπατήματά μου. Okay. 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 Okay.